Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη. Α, πρώτα να πω το. Με λένε Στερίνα Ταμπόχ ή Μαρίκα Γρηγοριάδου. Έχω δύο ονόματα. Ένα εβραϊκό και ένα πονιακό. Κατά σύμπτωση να πω, δεν ξέρω, βρέθηκα στη Βέρεια. Πήγα στη Βέρεια για μια μέρα και εκείνη την εποχή οι Γερμανοί απαγόρεψαν να ταξιδεύουν οι Εβραίοι. Και έτσι έμεινα στη Βέρεια. Πήγα σε μια οικογένεια πονιακή, στο Γιάννη και στη Σοφία, και εκεί έμεινα σε όλη την κατοχή. Παρόλα που κινδύνευε η ζωή τους με αυτό που κάνανε, με αγαπούσαν πάρα πολύ, μπορώ να πω περισσότερο και από τα παιδιά τους. Ήταν δίπλα μου, με έλεγαν, εγώ πολλές φορές θυμόμουν τους γονείς μου και έκλαιγα. Και η μαμά Σοφία με παρηγορούσε, με έλεγε, μην κλαις, θα είμαι πάντα κοντά σου, σ' αγαπάω πολύ, μην κλαις, μην κλαις. Ήταν βάλσαμο στην παιδική ψυχή μου. Τι έγινε με τους φυσικούς γονείς σας, με την οικογένειά σας? Τους γονείς μου τους πήραν από τη Θεσσαλονίκη και δεν τους είδα καθόλου. Δεν κατάλαβα εγώ ότι τους πήραν. Άκουγα από εδώ και από εκεί ότι μάζεψαν από τη Θεσσαλονίκη τους Εβραίους και τους πήραν. Εγώ δεν τους είδα. Δεν είδα τίποτα από αυτά. Εγώ έμεινα στη Σοφία και στο Γιάννη. Μ' αγαπούσαν τόσο πολύ που έμεινα μέχρι που παντρεύτηκα. Ο Γιάννης με παρέδωσε στον Ισάκ τον άντρα μου με μεγάλη περηφάνεια. Περηφανευόντουσαν πολύ για μένα. Εκεί στη γειτονιά μας είχαν κι άλλοι, είχαν πάρει παιδιά, όχι εβραιάκια, αλλά δεν φέρθηκαν καλά, παιδιά χριστιανά. Παρόλα που τους πήρανε οικογένειες πλούσιες, δεν φέρθηκαν καλά τα παιδιά, ενώ εγώ που ήμουνα σε φτωχή οικογένεια, ήταν φτωχή. Αλλά δεν με πείραζε εμένα, αρκεί που με αγαπούσαν. Ενώ οι άλλοι που ήταν πλούσιες οικογένειες και τις υιοθέτησαν, ενώ εμένα δεν με υιοθέτησαν, απλώς με είχαν έτσι. Αλλά με αγαπούσαν πάρα πολύ. Έμεινα εκεί μέχρι που παντρεύτηκα. Και οι δύο γονείς σου χάθηκαν? Οι γονείς μου ούτε είδα ούτε ξέρω. Το μόνο ήρθα μια φορά, ο μπαμπάς μου ο Γιάννης με έφερε στη Θεσσαλονίκη, μέναμε στη Βέρεια, δεν ξέρω αν το είπα, με έφερε στη Θεσσαλονίκη, πήγαμε στην εβραϊκή κοινότητα, δηλώσαμε πρώτα-πρώτα ότι υπάρχω, ότι ζω, σε περίπτωση και με γυρέψει κανείς να ξέρουν πού βρίσκομαι. Δυστυχώς κανένας δεν γύρισε, κανένας δεν με γύρεψε. Η κοινότητα η εβραϊκή με προστάτευε πολύ, με έδινε και μισθό, χαρτζιλίκι, και με έλεγε αν θέλω να πάω στο Ισραήλ να μείνω, αν θέλω να πάω στην Αμερική να σπουδάσω, γιατί τότε ήμουν μικρή, 10 χρονών. Δεν ήθελα να φύγω από το Γιάννη και τη Σοφία. Μ' αγαπούσαν τόσο πολύ που αν έφευγα θα στεναχωριόντουσα πάρα πολύ και δεν το ήθελα αυτό. Έλεγαν πού θα πας κοριτσάκι, τότε ήταν δύσκολα τα χρόνια και 10 χρονών κορίτσι να ταξιδεύει μόνο του να πάει στην Αμερική ήταν πολύ δύσκολα. Έλεγε πού θα χαθείς το δρόμο. Δεν μ' άφηναν να φύγω, δεν μ' άφηναν, με την αγάπη τους με έκαναν έτσι να μην φύγω. Και εγώ δεν ήθελα να τους στεναχωρήσω. Τα αδέρφια σας επέστρεψαν κατά την απελευθέρωση? Τα αδέρφια μου δεν έμαθα τίποτα. Όλα. Χαθήκανε όλοι. Όχι μόνο τα αδέρφια μου και η μαμά μου, ο μπαμπάς μου είχε πεθάνει. Είχα πολλά ξαδέρφια. Ο μπαμπάς μου ήταν 7 αδέρφια. Και είχαν όλοι από 6-7 παιδιά. Η μαμά μου 5 αδέρφια. Και αυτοί είχαν παιδιά. Όλοι χαθήκαν. Δεν γύρισε κανένας. Έμεινες μόνη σου δηλαδή? Ολομόναχη, ενώ ήταν η μισή Θεσσαλονίκη, ήταν συγγενής μου. Η μισή Θεσσαλονίκη, κυριολεκτικά. Εσείς ζήσατε τα μέτρα κατά των Εβραίων, τις διώξεις τους, φορέσατε το κίτρινο αστέρι. Θυμάμαι οι Ναζί τότε ότι... Θυμάμαι ότι είχαν αδειάσει όλες τις αποθήκες, τα σιτάρια και τα στείλαν στη Γερμανία και τότε έγινε που λένε η πείνα του 41.
Εδώ, εκείνη τη χρονιά είχαν γίνει τα σιτάρια πάρα πολύ καλά. Αλλά τα μάζεψαν οι Γερμανοί και τα στείλαν στη Γερμανία και δεν άφησαν τίποτα εδώ. Και ο κόσμος πεινούσε. Πεθαίναν από την πείνα. Πεθαίναν από την πείνα. Ο μπαμπάς μου ήταν στομαχικός, έλεγαν, δεν ξέρω εγώ τι είχε. Και η μαμά μου τον είχε όλο με δίαιτα. Δεν μαγείρευε χωριστά για τον μπαμπά μου. Τότε το 41 δεν μπόρεσε να τον κάνει αυτά που έπρεπε και μου λέγανε ότι άκουγα εγώ ότι έλεγαν έφαγε καλαμποκίσιο ψωμί, γι' αυτό πέθανε. Έτσι άκουγα που το λέγανε μεταξύ τους. Γιατί τον είχε όλο με δίαιτα και ενώ έφαγε καλαμποκίσιο ψωμί που δεν έκαμνε γι' αυτό. Θυμάσαι τους συμπολίτες σου με το αστέρι, το κίτρινο? Ναι, το θυμάμαι. Εσύ είχες πει? Εγώ ήμουνα μικρή, το έβαζα, το έβγαζα, το έκρυβα, το... Ήμουν πολύ ζωηρό παιδί. Το αστέρι, το κίτρινο. Ναι, ήμουν πολύ ζωηρό παιδί. Πολύ ζωηρό, πολύ χαρούμενο, όλο τραγουδούσα, όλο γελούσα, γι' αυτό με αγαπήσανε και πήγαμε στη... Δεν σου είχαν πει ότι το κίτρινο αστέρι πρέπει να το φοράς? Ναι, το ήξερα, αλλά δεν έδινα σημασία. Μικρό ήμουν, δεν ένιωθα.